Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα εκολάψουμε τον UbiForce. Είναι μαγείας, οπότε θα τον βάλω στη φωλιά μαγείας. Το σούπερ όπλο του είναι... πετάει το σπαθί του, ναι. Είναι το νούμερο 1216. Α, μετά θα το δω αυτό. Και ελπίζω η τροφή να μου φτάσει για να τον πάω στο 100. Ελπίζω, δεν νομίζω να θέλει πάνω από 7,5 εκατομμύρια τροφή. Δεν νομίζω. Και επίσης παιδιά, πριν παίξουμε τις μάχες μας, θέλω πάρα πολύ παιδιά να δω το... και τα skills του Μπράγκιο. Λοιπόν, έξτρα σειρά θα το βάλω σε ένα που δεν είναι πολύ καλό. Multiple enemies, όχι, ναι, multiple enemies. One enemy, θα βάλω αυτό. Multiples enemy, υπάρχει κανένα καλύτερο? Multiples enemy. Αντί για αυτό θα βάλω αυτό. Ανάλαη. Και κανένα δεν δίνει έξτρα γύρω. Άρα θα μείνω έτσι. Ρούντσα έχει ελεύθερα και τα 3. Πω τέλειο. Ζωή στο 6. Χτύπημα τώρα στο 3 δεν. Θα του βάλω ομαδικό χτύπημα στο 6. Και να του βάλω τώρα χτύπημα στο 3. Δεν θέλω, είναι πολύ δυνατό τέρας. Θα του βάλω μια ταχύτητα στο 7. Ωραία. Relix, το διαμαντένιο το καλύτερο. Και έχω τροφή να το πάω στο 10. Ετσούπ. Και την αλφα παιδιά δεν θέλω να του τη βάλω. Θα του βάλω τη διαμαντένια. Όχι, θα του βάλω μια χρυσή, η οποία είναι level 30. Δεν έχω τόση τροφή. Οπότε, αφού έχω 4 εκατομμύρια, 20. 25, 25. Ετσιούπ. Ωραία. Και τώρα, δώστε μου μισό λεπτάκι να αλλάξω και τα skills του Μπράγκιο. Multiple enemies, αυτό, αντί για αυτό το multiple enemies. One enemy κλέβει όλη την μπαταρία. Θα το βάλω αντί για αυτό και για αυτό είμαστε καλά. Λοιπόν, 4 μάχες. Τι είναι αυτό, 4 μάχες μόνο. Και επειδή ο UbiForce είναι καλός και δυνατός, θα παίξω την 547 με το Yoshisama, το Μπράγκιο και το UbiForce. Ναι, αυτό θα κάνω. Ελπίζω να το κερδίσω, τώρα τι να, δεν ξέρω. Και αυτό μου δίνει διπλάσιο χτύπημα, 62 επί 2, 124.000. 124.000, γι' αυτό έχει 145.000. Δεν θα φτάσει. Θα κάνω εγώ διπλάσιο χτύπη. Α, χτυπάει κανένα και τους τρεις. Θα κάνω διπλάσιο γιατί παιδιά σκέφτηκα κάτι πολύ ωραίο. Θα κάνω και τριπλάσιο χτύπημα τώρα στο UbiForce και θα σκοτώσω UbiForce. Δεν ξέρω ποιον, αλλά κάποιον. Ναι, τώρα έχει 50πλάσιο χτύπημα. Θα κάνω αυτό. Και τώρα έμεινα ένα σύζυγο.
Επίσης, παιδιά, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να πάω το UbiForce στο 110. Και πρώτα θα πάω το UbiForce και μετά μπορώ στο Brian. Επειδή το UbiForce είναι πιο δυνατός. Να, για να με πιστέψετε, θα σας χωρίσω και στο Mustang να μην είναι δυνατός. Θα κάνω αυτό. Αυτό. Και τώρα δεν ξέρω. Όχι. Καλά, πόση ζωή έχει αυτός ο ήλιος. Έχετε ένα πολύ δυνατό τέρας αν έχετε τον Λύκο. Αυτό είναι το Λύκο που πολεμάω. Έχετε ένα πάρα πολύ δυνατό τέρας, να ξέρετε. Ένα πολύ δυνατό, γιατί έχει πολύ ζωή. Θα τα καταφέρω όμως να τον νικήσω. Παιδιά μου, τελειώνει συνέχεια η μπαταρία. Νομίζω ότι έπρεπε να βάλω ομαδική μπαταρία στο UbiForce. Τέλος πάντων, διπλάσιο χρήμα στο UbiForce για να φύγει ο Λύκος, γιατί σούπερ όπλο δεν το κάνω, γιατί θα τον σκοτώνει. Θα το κρατήσω και θα το κάνω στους επόμενους, γιατί έχει άλλο χρήμα μετά. Έχει άλλο ένα, μάλλον 3. Άντε, επιτέλους έφυγε ο Λύκος. Και τώρα δεν θα κάνω το σούπερ όπλο. Θα κάνω πρώτα το πλάσιο και μετά το κάνω. Αλλά πρέπει κάπως να χτυπήσει ο Σισάμ. Για πολύ δύσκολη μάχη με αυτούς τους πολεμιστές τους συγκεκριμένους. Δεν θα κάνω ακόμα το σούπερ όπλο. Γιατί θέλω να έχει δυνατό χτύπημα στο σούπερ όπλο και να... Ναι, διπλάζω χτύπημα, είναι πολύ καλό. Επειδή αν περίμενα παιδιά σάμα, δεν νομίζω. Μου έκλεψε το διπλάζω χτύπημα. Τώρα θα χτυπήσω και αυτός θα είχε φύγει αν δεν είχε αυτό το σημάδι που αν πάει κάποιος δεν τρώει καθόλου damage αν είναι χτύπημα που χτυπάει και τους τρεις. Τώρα, παιδιά, θα νικήσω το μεσαίο και μπορεί να χάσω. Δύσκολο. Ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί είναι πολύ δύσκολο εμάς. Ελπίζω με 15 μπαταρία. Όχι, είχα πενταπλάσιο χτύπημα, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Εννοείται ότι δεν θα δώσω τα καρδιά μάτια να αναγεννηθώ. Γιατί, παιδιά, είχα 600 και τα έδωσα όλα και τώρα έχω μείνει με 100. Και με 100 έχω μείνει γιατί, να ξέρετε, φεύγω από τη μάχη. Έχω πάρει τόσα διαμάντια επειδή παίζω κανονικά, είχα μείνει με 10. Παιδιά, τώρα θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο κάτι διαφορετικό. Όχι όπως κάναμε με τον Μπράνχιο. Επιτέλους πήγα το Sensei Pandaken στα 110, γιατί τον χρειάζομαι στα 110 οπωσδήποτε. Τώρα rank up. Παραλίγο να δώσω δύο διαμάντια. Mythic. Το Μπράνχιο, παιδιά, άραγε θα τον μπορέσω. Καλά, σοβαρά τώρα, 77. Α, καλά, εντάξει, θέλω πάρα πολλά ακόμα. Αλφα, δεν έχω πολύ ακόμα. Δεν θέλω να θέλω γενικά να δω αν μπορώ να κάνω κανένα rank up. Μπορώ να κάνω το Firefly, δεν μπορώ για λίγο. Όχι, ούτε το Foundry. Ούτε το Louis, ούτε το Zuni, ούτε το Mr. Beast. Όχι. Αλλά θα κάνω ραγκά, παιδιά. Ένα τεράς που δεν θα σας φανεί πολύ καλό το ραγκά. Δεν θα κάνω τον Πλούτονα, που κανονικά αυτόν θα έπρεπε να κάνω. Θα κάνω τον Πιλούμους, ή όπως διαβάζετε το όνομα του.
Δεν ξέρω γιατί έχω μαζέψει τόσο κύτταρα από τέρατα. Γιατί εδώ παίρνω τα πάντα. Παίρνω πολλά κύτταρα. Τώρα, παιδιά, θα παίξουμε άλλη μία μάχη με το UV Force. Βασικά, όχι, επειδή έχουμε 4 μάχες, θα παίξουμε 2 και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως θα παίξουμε live duels. Το βρήκανε live duels. Ναι. Γενικά, παιδιά, θα έπρεπε να παίζω μόνο με το UV Force, γι' αυτό θα παίξω μια πιο δύσκολη μάχη μετά. Γιατί με αυτή την τριάδα που έχω είναι πολύ εύκολο. Ωραία. Και νικήθηκε. Τώρα θα παίξω την 510. Και το πόσο είναι τεράστιο. Τι να κάνω όμως. Να χτυπήσω ή να μην χτυπήσω. Ξέρω τι θα κάνω και να τους σκοτώσω. Θα κλέψω την μπαταρία από το ζουζούν γιατί είναι επικίνδυνο να έρθει σπίτι. Ο Mr. Beast δεν είναι και YouTuber. Πάει ο Μπράντο, πολύ κακό αυτό. Αλλά, όλα παιδιά του νομίζω ότι δεν αντέχει ο Mr. Beast άλλο. Και τώρα, για τελευταία μάχη, μάλλον όχι, τώρα θα παίξουμε live duels. Dungeon με τα live duels. Τώρα ξέχασα, παιδιά. Α, όχι, θες multiplayer είναι. Α, να το live duels. Εδώ μπορώ να βάλω τέρατα, ας πούμε. Τέρατα κατηγορίας live. Πω. Τέλειο. Γιατί, παιδιά, όταν δεν είχαν βγει ακόμα τα νέα. Σοβαρά τώρα. Μου έδωσε. Κλάρος, πώς διαβάζετε το όνομά του, δεν ξέρω. Ραγέσκιν, κάπως έτσι. Για όταν δεν υπήρχαν ακόμα τα νέα τέρατα Mythic, μέχρι την άλλη κατηγορία ήταν. Πρώτη φορά παίζω live duels με τέρατα τέτοιες κατηγορίες. Και πριν είπα ότι είναι κατηγορίες live, επειδή το πρώτο πέρασε αυτές τις κατηγορίες που πήρε τον live. Γι' αυτό τα λέω έτσι. Γιατί δεν ξέρω βασικά και πώς λέγονται. Δεν είναι πολύ δυνατό το τεράς αλφα. Και θέλει 7 χτυπήματα για να κάνει σούπερ επίθεση. Θα τα καταφέρω. Και παιδιά, εδώ το κακό είναι ότι είναι λίγο αργό έτσι όπως παίζει. Χάρο για 2 γύρους. Και τώρα θα υπνοτήσω τον μικρό. Πέθανε. Σας μείνει, πέθανε τόσο εύκολα. Δεν έχω χάρο. Δεν έχω τέλειο. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα φτάσω καν στο σκουρόπλο. Γιατί θα κερδίσω. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Να ξέρετε, στο επόμενο βίντεο δεν θα μιλάω. Και θα παίζω live duels τέτοια. Δεν θα μιλάω. Και θα παίζω τέτοια live duels με τέρατα αλφα, νέα τέρατα αυτής της κατηγορίας. Καταλάβατε. Με τέτοια τέρατα. Αυτό θα μιλάω. Και θα κάνω, παιδιά, και ένα short με εμάς
Legends σε λίγο καιρό. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε ή όχι. Παιδιά, έχουμε φτάσει στους 315 εγγεγραμμένους εδώ στο κανάλι. Ελπίζω να φτάσω τουλάχιστον λίγο παραπάνω μέχρι, δεν ξέρω. Αλλά παιδιά, θέλω τώρα για τα Χριστούγεννα να ξέρετε ότι θα κάνω live. Το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και θα κάνω το πρώτο μου live. Και σε αυτό το live, παιδιά, πριν συνεχίσω να λέω αυτό που λέω, δείτε λίγο το κλάρος πώς έγινε. Δείτε λίγο τώρα πώς έγινε. Προσέξτε τον τώρα λίγο. Προσέξτε τον. Από πράσινος έγινε κόκκινος και έγινε... Δεν ξέρω εγώ να περιγράψω πώς είναι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Και για να μην χάσω το χρόνο μου, κάνω το σφαιρόπλο. Τι. Παιδιά, θα χάσουμε. Α, πολύ δυνατό είναι το όπλο του. Όμως, ο κλάρος δεν έχει πολλά χτυπήματα. Εντάξει, πολύ δυνατό τεράστιο. Δεν θα ήθελα πολύ να το έχω. Παιδιά, σας λέω από τώρα τι θα κάνω στο live. Μάλλον δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν ξέρω. Αλλά πότε να το κάνω, το κάνω σε μια εβδομάδα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όποτε κάνω το live, να ξέρετε ότι το live αυτό θα παίζω τέτοια live τζιούλες εδώ έτσι ωραία. Και ναι. Αυτό. Αλλά για να βγει αρκετής ώρας, θα κάνω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, πάντως όχι να παίξω live δίλες με τέτοια τέρατα, είναι το μόνο σου. Και επίσης, παιδιά, στο live, επειδή θα το κάνω τα Χριστούγεννα, θέλω να μου κάνετε ένα δώρο, μια εγγραφή και ένα like στο κανάλι, αν θέλετε να μου κάνετε ένα δώρο για τα Χριστούγεννα. Παιδιά, επειδή το βίντεο έχει βγει 18 λεπτά, θα το σταματήσω. Μόλις τελειώσω αυτή τη μάχη. Αν και δεν έχει νόημα να την πιάσω κουλιά, θα χάσω. Ωραία, παιδιά, θα συνεχίσω στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Κάντε μια εγγραφή και ένα like στο κανάλι. Γεια σας.